το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, σήμερα στον χώρο όπου η τέχνη μετουσιώνεται σε κάτι υλικό. Η τέχνη είναι άειλο. Η σκέψη είναι άειλη. Η ιδέα είναι άειλη. Η σύλληψη είναι άειλη. Όμως, όταν μπει σε αυτούς τους χώρους εδώ πέρα μέσα πια, η τέχνη μετουσιώνεται σε κάτι υλικό, εύκολα αντιληπτό από τις αισθήσεις και που το πιάνει ο άνθρωπος και ανάλογα με τον ποιο καλλιτέχνη έχεις απέναντί σου, γίνεται θεατρική παράσταση, γίνεται μουσικό έργο, μουσική παράσταση, χορευτική ή οτιδήποτε. Πόσο δε μάλλον όμορφα είναι τα πράγματα όταν απέναντί σου έχεις έναν σπουδαίο Έλληνα μουσικό, παρένθεση, και ηθοποιό που θα σας εκπλήξει αυτό σε λίγο. Και θα το δούμε εδώ τώρα μαζί, είμαστε εδώ να τα ανιχνεύσουμε, να τον ξεψαχνίσουμε. Κώστας Μπίγαλης. Γεια σου Κώστα μου, χαίρομαι που είμαστε μαζί πάλι σε αυτό το χώρο. Γελάμε και οι δύο, γιατί ξέρεις γιατί γελάμε. Ξέρω γιατί γελάμε, γιατί θα έπρεπε να κλαίμε κανονικά. Δύσκολες εποχές για τους καλλιτέχνες, έτσι. Εντάξει, εγώ λέω, αναφέρομαι στο ότι γιατί γελάμε, γιατί εμείς έχουμε μια συχνή επαφή, είναι γνωστό αυτό, δεν βρισκόμαστε τώρα στα πλαίσια της εκπομπής, γιατί κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, όπως πάντα, με σένα, τον άνθρωπο του λόγου. Γιατί εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος με έχει εμπνεύσει και σαν στίχος, γιατί έχουμε κάνει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια πριν από κάποια χρόνια και τώρα που ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Άστο για το τέλος. Ναι, ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ καλό πάντως. Το πιστεύεις αυτό το εν αρχή είναι ο λόγος? Εννοείται. Εγώ χωρίς το λόγο δεν μπορώ, δηλαδή είμαι σε μια φάση δημιουργίας, Γιώργο, πραγματικά σου λέω, αν δεν έχω κάτι που να αποτελέσει ένα σενάριο, ένα έναυσμα εμπνευσιακό, υπάρχει αυτό που λέμε το μπλοκάρισμα του μυαλού, του συγγραφέα, το μπλοκάρισμα του δημιουργού. Δηλαδή δεν μπορώ πλέον. Κάποτε, πιο μικρός, έγραφα ακατάπαυστα, χωρίς λόγο. Μου ερχόταν διάφορα, ξέρεις, πράγματα και έγραφα. Τώρα πρέπει να έχω κάποιο ερέθισμα και ειδικά ο λόγος. Δηλαδή αν μου δοθεί ένα στίχος, λειτουργεί για μένα σαν σαν χάρτης καθοδήγησης, navigation map που λένε οι Αμερικάνοι. Αμέσως μπαίνω μέσα, ας πούμε. Όπως μπήκα και με αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Αλλά το χρειάζομαι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το εν αρχή είναι ο λόγος σου προκύπτει όχι μόνο από τη μουσική σου σταδιοδρομία και παιδεία, αλλά από την θεατρική σου παιδεία. Γιατί ο ηθοποιός είναι αυτός που βασικά πάντα λέει, δεν το λένε συνήθως οι τραγουδιστές ή οι μουσικοί, ο ηθοποιός όμως είναι αυτός που πάντα λέει ότι υπηρετεί ένα κείμενο. Ναι, μα και ο λόγος είναι σημαντικός, γιατί εντάξει, πρέπει να εκφέρεται και καθαρά, γι' αυτό και στις σχολές κάνουμε και ορθοφωνίες και τέτοια πράγματα, όχι όμως αποστηρωμένα. Για μένα το συνέστημα, σε οτιδήποτε μορφή τέχνης, το συνέστημα είναι κορυφαίο, πρέπει να είναι κορυφαίο. Δηλαδή πρέπει να είναι αυτό που να έχει τις περισσότερες μετοχές, που λέω εγώ. Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά. Το συνέστημα να δημιουργεί δηλαδή στον... Γιατί εμείς την τέχνη την απευθύνουμε, έτσι. Για μένα η τέχνη δεν έχει νόημα, δηλαδή, που είναι μερικοί που λένε εγώ γράφω για πάρτι μου και κάνω... Δεν υπάρχουν αυτά τα για πάρτι μου. Όλοι θέλουμε να επικοινωνήσουμε την τέχνη. Να φτάσει κάτω. Ναι, αλλά όχι όμως για λόγους εγωιστικούς. Γιατί θέλω, εγώ προσωπικά το κάνω γιατί θέλω να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μου, να τη μοιραστώ και να δημιουργήσω συναισθήματα, να λειτουργήσει δηλαδή το δημιούργημά μου αυτό, είτε είναι θεατρικό έργο, γιατί έχω γράψει και ένα θεατρικό, δεν με κάνει θεατρικό συγγραφέα, έτσι έκανα μια απόπειρα, και είναι τραγούδι ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει δημιουργικό, θέλω να λειτουργήσει σαν γεννήτρια συναισθήματος. Και αν το μοιραστώ αυτό με τον κόσμο, τότε υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιεί και ο Κλέσσας, γιατί έχω δουλέψει με τον πολλά, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν. Μέθεξης. Υπάρχει μια μέθεξη. Κατάλαβες. Υπάρχει κάτι που λες τώρα συνδεθήκαμε, ήρθαμε σε επαφή. Και αυτό το έχω νιώσει με τα τραγούδια μου τα ελληνικά, που εδώ και 30 χρόνια έχουν βγει, ας πούμε, και έτσι είμαι πάρα, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που ακόμα ο κόσμος τα γουστάρει. Όπου πάμε μαζί με την ομάδα 90 στο Δάκη, τη Μαντό και την Πολίνα, γίνεται πανικός, είμαστε sold out. Και όταν έρχονται, έρχεται ο κόσμος και μας λέει αναμνήσεις, ναι, συναισθήματα,
από την εφηβεία μου, από εκείνο. Δηλαδή έτσι λειτουργεί. Τι τους συνέβη ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Ακριβώς. Ή τι ζήσανε εκείνες τις εποχές. Τα οποία είναι απίστευτα αυτά που έχω ακούσει. Έτσι, έχω ακούσει άνθρωπο δηλαδή όπως... να μου λέει ας πούμε ότι επειδή είχα άγχος στις εξετάσεις της Πανελλήνιας όταν ήταν, ξέρω εγώ, 18 χρονών, ενώ οι άλλοι παίρνανε ηρεμιστικά για να ηρεμήσουν και να ανακατεύουν, εγώ άκουγα το Ρίνα Κατερίνα. Και με αυτό ηρέμησα και έδωσε εξετάσεις και πέρασα. Μου το είπε άνθρωπος αυτό το πράγμα. Λειτουργήσε σαν. Ηρεμιστικό. Σαν Βαλεριάνα, ας πούμε, έτσι, φυτικό όμως, όχι χημικό. Σαν φυτικό, έτσι, φυσικό. Και έχω ακούσει πολλά. Παρόλο που όταν ξεκίνησες και έβγαλες εκείνα τα τραγούδια που έβγαλες στον πρώτο, δεύτερο δίσκο σου, όλοι λέγανε ένας ακόμα pop. Τραγουδιστής, συνθέτης που ναι. θα κάνει μια καριέρα εκεί πέρα στα pop ναι. και όπως όλοι οι άνθρωποι των pop περνώντας τα χρόνια και οι ηλικίες σταματούν. Εσύ ναι. έδειξες ότι δεν ήσουν τυχαίος εκεί πέρα και δεν είσαι γενικά τυχαίος σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, διότι έχεις και άλλα πράγματα να επιδείξεις. Παραδείγματος χάρη, λίγοι γνωρίζουν τις απόπειρές σου ή την συμμετοχή σου στα αμερικάνικα πράγματα. Με άλλα ακόμα, πράγματα. Που ακόμα συνεχίζεται αυτό. Εντάξει, τώρα ασχολούμαι με διάφορα πράγματα προς το εξωτερικό. Αυτό λέω. Λίγοι ξέρουν το πόσο καλός είσαι, ας πούμε, στην παραδοσιακή αμερικάνικη, την country κλπ. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα και τα blues. Όχι όμως βέβαια ότι σνομπάρω τα εδώ. Τα εδώ ίσα που τώρα ας πούμε, αλλά πρέπει να έχω ένα αντικείμενο πια που να με εξητάρει, να με πραγματικά να με εμπνεύσει. Και αυτό δεν μπορώ να το πω. Άντε, πες το, λύσαξες. Λοιπόν, ο Προμηθέας Δεσμότης, του μεγάλου του Εσχύλου, που είναι ένα έργο, εντάξει, διαχρονικό, έτσι, αρχαία τραγωδία, κληρονομιά, έτσι, μεγάλη, αλλά εσύ έχεις κάνει κάτι καταπληκτικό, εγώ θα το πω, γιατί εσύ δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό σου. Έχεις κάνει μια φοβερή απόδοση σε παραδοσιακό στίχο, που εγώ πραγματικά με τον πλούτο και τη χρήση της γλώσσας έμεινα κατάπληκτος, 15 σύλλαβος, και από εκεί ξεκίνησε και η ιδέα... Σου δώσε βάση αυτό. Κατευθείαν. Αμέσως. Κατευθείαν, και βέβαια πήρα τον άλλο της ομάδας, τον Αλμπέρτο, να πούμε, εγώ θα τον αναφέρω, τον Εσκενάζη, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω, είναι ο αρχηγός. Λοιπόν, και αμέσως, ο οποίος επίσης αμέσως... Ναι, ο οποίος αμέσως με το που του το έστειλα αυτό και το διάβασε, το έστειλα με email. Και του λέω, διάβασε αυτό του λέω, που έχει κάνει ο Λεκάκης, εσείς δεν γνωριζόσασταν ακόμα προσωπικά. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Και του λέω, γεια. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, τι είναι αυτό. Λέω, είναι αυτό που διαβάζεις. Είναι ένα εκπληκτικό κείμενο, πρωτοφανές, ας πούμε, όσον αφορά τον πλούτο της γλώσσας και τη χρήση της γλώσσας και όλες. Δηλαδή, ένα απίστευτο πράγμα, έτσι, αισθητικά. Και μου λέει, και του λέω, θες να σε φέρω σε επαφή με τον Γιώργο να γνωριστούμε, να το συζητήσουμε. Γιατί, αν θυμάσαι, ξεκίνησε η υπόθεση από το, σου είπα εγώ, μ' αρέσει να γράψω μουσική για θέατρο τώρα, ναι, ναι, ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι. Και μου λες, έχω τον Προμηθέα κατευθείαν. και μου το στέλνεις και μένω ενεός, που λένε, ενεός. Δηλαδή πραγματικά. Τι είναι αυτό, καταρχήν το τι είναι τραγωδία δεν νομίζω να σε ενέπνευσε, αλλά πιστεύω ότι ο ρυθμός του 15 σύλλαβου που ταιριάζει φυσικά με το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, το οποίο το κουβαλάς, ναι. ήταν αυτό που σου έκανε μέσα στην έκρηξη. Ναι, και ο πλούτος της γλώσσας, γιατί έχω ακούσει και παίζω κείμενο, ας πούμε, κάποιες μεταφράσεις και τα λοιπά, εντάξει. Mm-hmm. Ήταν, ξέρω εγώ, το αρχαίο το κείμενο, τον ελληνικό μάλλον κείμενο, η μετάφραση, ας πούμε, διάφορες μεταφράσεις που κυκλοφορούν και που έχω δει και παραστάσεις. Αυτό ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι το οποίο είπα, τι είναι αυτό. Είσαι δύσκολος στο να πεις, Ναι, είμαι δύσκολος. Είσαι πια δύσκολος στο να ενθουσιαστείς με κάτι. Ναι. Για να ενθουσιαστώ με κάτι πρέπει να το θεωρήσω αυθεντικό αποτύπωμα, να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Εγώ γίνομαι ακροατής. Είσαι συναισθηματικός τύπος τελικά. Ναι, ναι, ναι. Στη μουσική και στη τέχνη είμαι πολύ συναισθηματικός. Δηλαδή λειτουργώ με το ένστικτο και το συνέστημα που μου προκαλεί οτιδήποτε ακούσω. Δηλαδή μπορεί να δω ένα πίνακα. Τι μπορεί να είναι αυτό, για πες μου. Τι είδες τον τελευταίο καιρό έτσι και συναισθηματικά σε παρακίνησε. Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι. Στραβίνσκι. Ναι, ναι. Τον οποίο τον γνώριζα μέσα από μια ταινία. Ήξερα, τη γνωστή ταινία, την αυτοβιογραφική αυτή, λες. Το Κοκό Σανέλ και Ιγκόρ Στραβίνσκι. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν ήξερα. Ήξερα υπήρχε ένα Στραβίνσκι. Δεν είναι κλασικό, νέο. Μέχρι εκεί δεν ήξερα τίποτα. Και μέσα από αυτή την ταινία που
όλο το background είναι η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, ένα εκπληκτικό έργο, το 1913. Εκεί που τον φτύνανε μέχρι που τον αποθεώσανε, έτσι, ακριβώς. Αυτό το κοντράστ. Το 1913 γράφτηκε, του πετάγανε παπούτσια και φωνάζανε έσχος και τα λοιπά, γιατί ήταν το Παρίσι ανέτοιμο να δεχθεί τότε που οι γυναίκες ντυνόντουσαν σαν φασιανοί με τα φτερά και τα λοιπά και δεν καταλαβαίνανε τίποτα, δηλαδή, γιατί ο Στραβίνσκι έλεγε στην αρχή στα σκουίντες, ξεχάστε ότι έχετε ακούσει μέχρι τώρα, δηλαδή τους μεγάλους. Δηλαδή την κλασική που λέμε, τους προγενέστερους, Μπετόβεν, Μότσαρτ, Μπραμς, τα λοιπά, όλοι αυτοί. Ξεχάστε, ναι, ξεχάστε τους με αυτό που θα ακούσετε. Αλλά ήταν και ανήσυχος, γιατί ήξερε ότι ήταν πολύ προχωρημένο αυτό το 13, ένα χρόνο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πραγματικά δεν τελείωσε αυτή η παράσταση. Εν τω μεταξύ είναι χορόδραμα, έτσι. Είναι χορόδραμα. Ναι. Χορόδραμα εκπληκτικό. Δηλαδή η αισθητική του χώρου και οι χορογραφίες στην ταινία με άφησαν αυτό που λέμε έκπληκτο. Έμεινα έτσι. Λέω, τι είναι αυτό. Γιατί είχα και εικόνα μαζί με τον ήχο. Και μετά, στο τέλος, αφού πέρασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και σκλήρινε η ανθρωπότητα και τα πράγματα τελειώσανε, δηλαδή έγινε πιο ρεαλιστικό το περιβάλλον για να δεχθεί ένα τέτοιο πρωτοπόρο, έτσι, συνθέτη και καλλιτέχνη δημιουργό, ας πούμε, και το 20, 7 χρόνια μετά την κατακραυγή αυτή, τον και τον βγάλανε στους δρόμους. Βγήκαν από το σήκωσαν από μέσα από το που διεύθυνε, γιατί διεύθυνε ο ίδιος το 20, τον βγάλαν έξω στους δρόμους του Παρισίου και τον περιέφερε. Ναι, αλλά εδώ θέλω να σου πω ότι έχει και μεγάλη σημασία να επιμένει ο δημιουργός το έργο του. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιμένει. Αυτό ήταν, δηλαδή, πέρα από την ταινία που τον παίζανε πολύ, ο Ματς Μίκελσεν, ένας φοβερός ηθοποιός. Εγώ έχω δει και πάρα πολλά βίντεο τώρα που υπάρχουν και ασπρόμαυρα τα περισσότερα, του Στραβίνσκι του πραγματικού. Δεν υπάρχει. Να το πω έτσι λαϊκά, δεν υπάρχει μεγαλύτερος γάτος. Γάτος. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, έτσι, ο οποίος όμως, αυτό το έργο ειδικά, Γιώργο, είναι και 100 χρόνια μπροστά από τώρα που μιλάμε. Δηλαδή είναι 100 πριν και 100 μετά. Αυτό με συγκλώνησε. Όπως καταλαβαίνετε, με τον Πίγαλη δεν πρόκειται να τελειώσουμε την κουβέντα μας, την εκπομπή καθόλου. Λίγη υπομονή, διαλυματική και ερχόμαστε. Με ρώτησες τι με συγκινεί. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω.
κοιτάς τα δικά μου σου. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Τον Κώστα Μπίγαλη λοιπόν, μέρος δεύτερον. Άντε να τελειώσει τον Μπίγαλη με τρία μέρη. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ο Μπίγαλης δεν τελειώνει έτσι εύκολα. Με σένα δεν ξεμπερδεύει κανείς. Ούτε η μουσική ξεμπερδέψει. Καταρχήν είσαι αυτοδίδακτος, έτσι. Έχω περάσει και από το 2 και λίγο. Εντάξει, μετά, αφού κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο και παίζεις και ναι, στην αρχή, μικρός ήμουν, στο ελληνικό 2 πήγα για λίγο. Δηλαδή ξέρω λίγα αρμονία, ξέρω. Δηλαδή διαβάζω μουσική, δεν είναι ότι είμαι τελείως, ας πούμε, ξέρεις, αυτοδίδακτος, αλλά στο βαθμό που έφτασα να κάνω κομμάτια κτλ. Γιατί το να, η σύνθεση δεν έχει να κάνει, το, η τραγουδοποίηση, μάλλον δεν μαθαίνεται έτσι. Αυτό που το λέει αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Σου μαθαίνουν κάποιους γενικούς κανόνες, ότι ξέρεις, αυτά είναι τα κουπλέ, αυτά είναι τα ρεφρέν, αυτή είναι η δομή. Ματζόρε, μινόρε. Και στο Berkeley, ας πούμε, αυτό κάνουν. Ξέρω, μαθαίνουν, σου δίνουν tips, δηλαδή πληροφορίες, ξέρω, στην ουσία είναι κάποιους πώς να πει κανείς, κάποιους οδηγούς, ας αυτοματισμούς, ναι, αυτοματισμούς, οδηγούς, κάποιους μπούσουλες, ας πούμε, για να γίνει, αλλά μετά, το μετά κατεβάζει γκλάβα, έτσι, μπορεί να κατεβάσει στον ίδιο χρόνο μέσα που σου δίνει να κάνεις ένα ρεφρέν 8 μέτρα, ο άλλος μπορεί να κάνει ένα αριστούργημα και ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι το οποίο να είναι μέτριο, ας πούμε, έως και αδιάφορο. Πώς το λέγαμε εδώ, μπαλαφάρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε έπιασε εκεί και πες, ναι, εδώ είμαστε, αυτό το έχω, πότε το κατάλαβες ότι εδώ είμαι, δεν κουνάω? Σε αυτό το δωμάτιο εδώ που είμαστε. Εδώ? Σε αυτό το δωμάτιο ακριβώς εδώ, 17 χρονών. Αυτό είναι το πατρικό σου, να πούμε. Εδώ είναι το πατρικό μου σπίτι. Εδώ λοιπόν, εδώ έχω ένα στούντιο υψηλής τεχνολογίας και τα λοιπά. Τότε είχα ένα μπομπινόφωνο. Ένα, θυμάμαι, ένα αρχαίο, δηλαδή αρχαίο όταν λέμε, γκρούντινγκ, ναι, πολύ. Λοιπόν, και έπεσε στα χέρια μου μια κιθάρα από ένα φίλο έτσι και τα λοιπά. Και αυτή ήταν εκεί δηλαδή? Ξένη. Ναι, δεν ήταν δικιά μου κιθάρα. Ναι. Την είχε αυτός και δεν έπαιζε και την παίρνω εγώ και μου έδειξε τα τρία πρώτα ακόρδια, τα θυμάμαι, λα, ρε, μη, έτσι, ή μια τριάδα, ας πούμε, σχετική τριάδα που λέγεται, έτσι, λα, ρε, μη, πρώτη, τετάρτη, πέμπτη βαθμίδα. Και με το που μαθαίνω αυτά τα τρία τραγούδια, τα ακόρδια, συγγνώμη, εδώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι, κατευθείαν. Πού ήτανε? Το έγινε κάτι, ένα, τίποτα δεν έγινε. Α. Το θυμάμαι ακόμα, αλλά... ένα country. Yeah. Ένα country. Το θυμάσαι? Τη μελωδία. Τα ταραραρα παν 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 παραρα. Τιραν ταραρα τα. Τιραν ταραρα. Κάτσε τώρα. Αυτό. Το θυμάμαι ακόμα. Αυτό τώρα από πού έρχεται, ρε παιδί μου? Πού το ψώνισες, δηλαδή?
Πού πήγες και το έφερες? Εδώ με την ψάχνεις τώρα. Αυτό είναι που ζητάς τώρα. Είναι, ρώτα όλους αυτούς που γράφουν από πού. Εντάξει. Αυτό λέω, είναι. Πας και έχεις βρει μια άκρη, ρε παιδί μου. Όχι, τίποτα. Πώς ήρθε αυτό αυτή η σύλληψη τώρα και μπήκε στο κεφάλι σου? Με τι σύνδεση? Κοίταξε, πραγματικά υπάρχει κάποια σύνδεση η οποία είναι έως και μεταφυσική και θα σου εξηγήσω. Αυτό θα σου πω κάτι τώρα που δεν το ξέρουν. Το ξέρεις, άμα το πω, αλλά δεν έχει πέρασει από το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αυτά είναι, όπως λέμε, μεταφυσικά πράγματα. Δηλαδή το πώς καταφέρνει το μυαλό το δικό μου, έτσι, αυτό έχουμε ένα πιάνο τώρα εδώ, έτσι. Mm-hmm. Το πιάνο είναι ας πούμε μια οκτάβα, είναι 12 νότες. Είναι αυτές εδώ οι 7 τα άσπρα τα πλήκτρα και τα 5 μαύρα. Και 5 μαύρα. 7 και 5 12, το 12 που λέω. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς συνδυασμοί μπορούν να γίνουν, έτσι, μαθηματικά να το πάρεις. Μπορούν να γίνουν πολλοί, αλλά πόσα χρόνια γράφονται μουσικές. Πώς λοιπόν το μυαλό το δικό μου ή το οποιοδήποτε άλλο, δεν είναι μόνο εγώ το κάνω, πάει και πιάνει μία συγκεκριμένη. Πάει και πιάνει και βρίσκει έναν τρόπο για να χαραμάδα. Κάνει κάποιο συνδυασμό νοτών που δεν είναι κάποιο συνδυασμό που έχει κάνει κάποιο άλλο. Πρόσεξε όμως, αυτό συμβαίνει, αυτό είναι το μεταφυσικό για μένα, έτσι, που το σκέφτηκα κάποια στιγμή και εγώ μεγαλύτερος, μεγάλος. Λέω, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή από μικρός έχω ακούσει κάποιες μουσικές. Κάποιες μουσικές που, γιατί στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Πουθενά δεν υπάρχει. Ακούμε, έτσι, ακούμε. Άκουγα λοιπόν από μικρός και εγώ μουσικές. Κάποια στιγμή λοιπόν στα 17 έπιασα με κιθάρα, άρχισα να βγάζω μανιωδώς κομμάτια. Και μέχρι σήμερα το κάνω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όμως τα κομμάτια υποτίθεται ότι με κάποιο τρόπο το δικό μου το μυαλό, με κάποιο πάλι μεταφυσικό τρόπο, ψάχνει και βρίσκει έναν τρόπο, ένα συνδυασμό νοτών που δεν έχει κάνει κάποιος άλλος από τις μουσικές που έχω ακούσει. Ναι. Το εκπληκτικό είναι ότι αυτό το τραγούδι που έχω κάνει εγώ, το συνδυασμό νοτών, δεν μοιάζει και με τραγούδι, με όλα τα τραγούδια που δεν έχω ακούσει. Γιατί εγώ δεν έχω. Αυτό είναι το παράξενο. Εγώ δεν έχω ακούσει όλες τις μουσικές του κόσμου. Προφανώς. Άρα λοιπόν, με βάση τα μαθηματικά των 12 νοτών το συνδυασμό, έτσι κάποιος άλλος στη Μανίλα, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει ένα συνδυασμό. Αυτό που έκανα εγώ, που εγώ δεν την έχω ακούσει ποτέ. Και όμως δεν πέφτω απάνω του. Ναι. Είναι άλλος αυτός, άλλος εγώ. Ή όποιος εγώ. Αυτό το εξήγεις μόνο μεταφυσικά. Αυτό είναι μεταφυσικό, ναι. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν μπορεί. Και θυμάμαι ότι, γιατί στη μουσική, η ενασχόληση με τη μουσική έχει πολλά. Μπορεί να είσαι καλός παίχτης. Δηλαδή, και να μην είσαι καλός συνθέτης. Να μην είσαι καλός συνθέτης. Μπορείς και κακός μουσικός. Μπορείς να είσαι, ναι, ξέρω εγώ, να έχεις. Δηλαδή κάπου υπάρχει μια ειδικότητα σε όλους. Μια ιδιοφυΐα, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερη φυΐα. Εγώ λοιπόν, όταν ήμουν πολύ μικρός, τότε που λέω, εδώ 17 χρονών, απέναντι, εδώ από το πατρικό μου, ήταν ένας φίλος μου, παιδικός φίλος δηλαδή, ο οποίος έπαιζε τρομπέτα. Τρομπέτα, πνευστό, όργανο. Και κάποια στιγμή πάω εγώ στο σπίτι του με μια κιθάρα, εδώ απέναντι, το θυμάμαι. Πολλά χρόνια, Γιώργο, θα σου εξηγήσω τώρα πόσα. Λοιπόν, και του λέω εγώ μια μελωδία με το στόμα, που την είχα βγάλει με κάποια κόρτα κτλ. Και του λέω να την παίξει με την τρομπέτα για να την ακούσω, ρε παιδί μου, από όργανο παιγμένη. Και την ώρα που την τραγούδαγα και τη μάθαινε αυτός και την έμαθε και την παίξαμε κτλ., βγαίνει η μητέρα του, τόσες φορές τη μητέρα του, έτσι, τη θυμάμαι, που προφανώς για να βγει και γιος μουσικός, κάποιο αυτή είχε μουσικό, και βγαίνει από την κουζίνα εκεί που ήταν και με κοίταγε. Και μου λέει, να ξέρεις ότι εσύ έχεις το χάρισμα της σύνθεσης. Και δεν είχε ακούσει τίποτα, έτσι. Νοικοκυρά. Και εγώ είμαι 17 χρονών, την κοιτάω. Εντάξει, είναι αυτές οι συμπτώσεις που συμβαίνουν στον καθένα μας, που μας αλλάζουν και τη ζωή πολλές φορές. Έτσι. Ναι, γιατί ήταν μια επιβεβαίωση από μένα, γιατί μου το, αφού το από θυμάμαι. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Το χάρισμα της σύνθεσης από μια γυναίκα που άκουσε απλά μια μελωδία που την έλεγα στο γιο της εγώ. Δηλαδή, της άρεσε αυτό που άκουσε και σου λέει, είναι ωραίο αυτό. Άρα, αν είναι δικό σου, έχεις το χάρισμα της σύνθεσης. Και αυτό ήταν το ένα σημάδι. Και το δεύτερο ήταν εδώ δίπλα ακριβώς, μεσοτυχία μένουμε, με έναν παλιό συνθέτη, μέλος του τρίο Γκρέκο. Τον Κώστα τον Ξενάκη. Το Ξενάκη. Τον ξέρεις τον Κώστα τον Ξενάκη. Ο Κώστας Ξενάκης μένει ακριβώς δίπλα εδώ. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι χρόνια. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν η μαμά μου του λέει, κύριε Κώστα, βγήκε δηλαδή την κουζίνα από εδώ από πίσω γιατί επικοινωνούσα τα σπίτια και του λέει, έχω το γιο μου όλη μέρα και βαράει. Όλη μέρα με την κιθάρα. Και λέει, γράφω διάφορα. Μπορείς να ακούσεις να μου πεις τι γίνεται, δηλαδή έχουμε καμιά ελπίδα να είναι, ξέρω εγώ, κάτι ή είναι καμιά φηβική έτσι τρέλα που θα περάσει. Και πράγματι βγαίνει αυτός, το θυμάμαι και εδώ, στις σκάλες από πίσω. Ήτανε τότε επικοινωνούσαν με αυτές τις σκάλες τις γυριστές της Σιδερένιας. Της Σιδερένιας, ακριβώς. Και βγαίνω εγώ έξω με την κιθάρα έτσι και του παίζω δύο-τρία πράγματα. Τα ακούει, δεν μίλησε.
Τα ακούει. Και στο τέλος μου λέει, λοιπόν, να σου πω κάτι. Εσύ μια μέρα, μου λέει, θα γίνεις μεγάλος συνθέτης. Έτσι μου είπε αυτός. Αλλά να έχεις υπόψη. 1900. 1971-72. Και σχεδόν 50 χρόνια. Το πίστεψες. Δηλαδή το έβαλες εκείνη τη στιγμή. Oh, σας, εντάξει, εγώ το άκουσα. Εγώ το άκουσα, αλλά μου είπε και το εξής. Μου λέει, να έχεις υπόψη ότι όμως αν μπορεί, μου λέει, να γίνεις. Τα ακούω. Έχεις, μου λέει. Δεν μου είπε κιθαρίστας ή παίχτης, ναι, ή ξέρω εγώ, ενοχιστρωτής. Μου είπε το συγκεκριμένο πράγμα ότι, για τα τραγούδια. Αλλά μου λέει, να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αν ασχοληθείς με τη μουσική πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο στομάχι. Γιατί έχει πολλές πίκρες. Έχει. Έχει. Εντάξει. Έχει. Αν και εγώ το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο. Δηλαδή, αν κάνω ένα απολογισμό. Αλλά πέρασες πίκρες, πέρασες. Κοίταξε, κάνα δύο πράγματα που με πειράξανε. Κάνα δύο πράγματα, ας πούμε, τα οποία ήταν περισσότερο κακότητα. Από, γιατί εγώ δεν είμαι ανταγωνιστικός αθέμητα, ποτέ δεν ήμουν, Γιώργο. Δηλαδή, θεωρώ, ίσως που βοηθάω κιόλας, κατάλαβες. Αλλά ήταν κάνα δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που ήταν, δηλαδή, ξεφεύγανε πια, λες, νησάφι πια, δηλαδή έλεος. Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, εσύ όμως είσαι και ένα περίεργο κράμα. Δηλαδή, κουβαλάς πράγματα από το, την Προποντίδα εκεί πέρα πάνω, από τα περίεργα, τα ωραία μας μέρη εκεί πέρα. Ναι, εγώ είμαι από τον πατέρα μου, είμαι προσφυγικής καταγωγής, ναι, από την Πριγκυπόνησο. Από την Πρίγκυπο, ναι. Από την Πρίγκυπο. Και από την άλλη μεριά έχεις μια βαριά στερεά Ελλάδα κατά μεσής εκεί, Ρούμελη εκεί, ναι, πέρα, Ρούμελη. Ορεινή και όλα εκεί. Γιώνα. Ναι. Το Κλαρίνο είναι Κλαρίνο εκεί, η παράδοση είναι παράδοση. Λοιπόν. Και πώς αυτά τα δύο σου βγαίνουν πάντως, μην νομίζω δεν σου βγαίνουν. Θα σου πω πάλι κάτι, λέω ιστορίες, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, παλιά, πολύ παλιά, τότε που ήμουν πιτσιρίκι 7-8 χρονών, γινόντουσαν συγκεντρώσεις των, εγώ, η γιαγιά μου είναι από το Λευκαδίτη. Το Λευκαδίτη είναι ένα μικρό χωριουδάκι στις πρόποδες της Γκιώνας. Μωρινή Φωκίδα, έξω, 20 λεπτά από το Λιδωρίκι. Ναι. Που, και μετά είναι η Άμφισσα. Λοιπόν, στο χωριό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην Αθήνα οι Λευκαδιώτες, ας πούμε, κάθε χρόνο κάνανε αντάμωμα στα πλατάνια από κάτω, στην Δουκίση Πλακεντίας. Είχε ένα πλάτωμα και γινόταν πανηγύρι. Κανονικά με κλαρίνα και τέτοια. Εγώ πιτσιρίκι τώρα, σου λεφτά. Αυτά είναι των Ελλήνων τα ιερά, τα ανταμώματα αυτά των Ελλήνων. Αντάμωμα. Είναι τρομερά αντάμωμα πράγματα. Μια φορά το χρόνο, και με έπαιρνε η μαμά και η γιαγιά και πηγαίναμε εκεί, στο Γλέντι. Κάτω από τα πλατάνια. Το θυμάμαι, ένα καταπληκτικό μέρο. Δεν ξέρω, θα το γνωρίσω τώρα. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια. Λοιπόν. Και μου το είπε η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η οποία ζει ακόμα και να είναι μια χαρά η γυναίκα, η θεία μου η Ζωή, μου λέει, να σου πω, μου λέει, κάτι πολύ που θυμάμαι τώρα. Μια φορά, λέει, που είχαμε πάει σε τέτοιο Γλέντι αντάμωμα, ξεκινάνε να παίζει η ορχήστρα με τα κλαρίνα και εγώ, ενώ τα παιδάκια όλα συνεχίσαν να παίζουν, τρέχουμε στα δέντρα ανάμεσα κτλ, εγώ σταμάτησα και πήγα κοντά, αλλά όταν λέμε κοντά, πολύ κοντά στην ορχήστρα. Και λέει η μάνα μου στη θεία μου, βρε εσύ, λέει, πήγαινε πάρ' το από εκεί, θα κουβαθεί αυτό. Γιατί είχα πάει πολύ κοντά και βαράγανε, ξέρεις, κλάρι. Και έρχεται λοιπόν και μου πιάνει το χέρι να με τραβήξει και εγώ της κάνω, άσε με, της λέω, άσε με. Μου λέει, έλα βρε, θα κουφαθείς. Και γυρίζω με το χέρι έτσι και της κάνω, ακούω, ακούω, καταλαβαίνεις τώρα. Ηλικία, 7 χρονών, 8. Της λέω, ακούω, κοντά όμως, δηλαδή, κοντά ρε παιδί μου, κοντά στην ορχήστρα, 7 χρονών παιδί, και άκουγα τα κλαρίνα και κάποια στιγμή το έβαλα, ναι, τώρα, το άκουσες τώρα, ναι, και στα αυτά που κάνουμε το κλαρίνο είναι... Ναι. Αυτό το παράξενο κράμα της Ανατολικής Ελλάδας με την κεντρικό κορμό της Ελλάδας είναι, βγαίνει σε όλα τα τραγούδια όμως, βγαίνει ότι υπάρχει μέσα σου το δημόδες. Το δημόδες βγαίνει, αλλά ταυτόχρονα έχω και την έξω την κουλτούρα και είναι ένα περίεργο. Δηλαδή, κοίταξε, πραγματικά εγώ έχω μια γκάμα που με έχει προβληματίσει και εμένα. Δηλαδή, πραγματικά λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Δηλαδή, από πού είσαι εσύ. Ναι. Δηλαδή, είναι πραγματικά απίστευτο, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα για τις καταβολές μου αυτές, την προσφυγική, τη μικρασιατική δηλαδή και την ρουμελιώτικη, είμαι περήφανος. Δηλαδή, πιστεύω ότι από αυτό το κράμα έχουν προκύψει και μπορούν να προκύψουν πολλά πράγματα τα οποία θα διανοούμε το κι εγώ ίδιος. Ακόμα τώρα. Μουσικές ελεύθερες όμως, Γιώργο. Συλλογάται καλά, λέει, όποιος συλλογάται ελεύθερος. Ναι, έτσι, λοιπόν, Ρήγας. Λοιπόν, εγώ
θέλω πλέον να συλλογάμε ελεύθερα. Αυτό μουσικά. Το λες γιατί σου στρίμωξαν τα ποδάρια σου, ναι, τα παπούτσια εταιριών. Ναι, ναι, γιατί, ναι, γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, μέσα από. Ξανακάνε αντιγραφή αυτό, αντιγραφή. Ναι, αυτό, δηλαδή, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο. Γνωστό ήταν τη μανιέρα. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνει δίσκο. Και σου ξέ. Και άμα, ναι, και σου ξέ. Και άμα δεν μου έρθει, τι να κάνω, ρε παιδιά, ας πούμε, δηλαδή. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, τότε έτρεχα τη δεκαετία των 90, έτρεχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, συναυλίες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, μαγαζιά το βράδυ. Είναι μια πανικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πιο πλήρης και πιο αυθόρμητη δίσκη μου ήταν οι τρεις πρώτοι. Με τον Ήλιο Συχθής, το Γιώτα Blues, Μικρή μου Μέλισσα. Αυτοί οι δίσκοι ήταν που οριοθέτησαν και το κοινό μου. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν μόνο το σουξέ, ήταν όλοι οι δίσκοι πολύ προσεγμένοι. Μιλάς και λες το κοινό μου και υπάρχει πραγματικά μια κατηγορία κοινού που λέγονται μπηγαλικοί. Μπηγαλικοί, ναι, το ξέρω. Έτσι, το ξέρεις, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Αναφέρονται, αυτοχαρακτηρίζονται, έτσι, μπηγαλικοί, ναι, ναι, ναι. Λέγονται μπηγαλικοί. Μα χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε, φίλε. Άμα δεν υπάρχει ο κόσμος να ανταποκριθεί και να. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου όχι απλώς τυχερό. Δηλαδή, λέω γονατιστός, ευχαριστώ την καλή μου τύχη, το σύμπαν. Πώς γίνεται μετά από 30 χρόνια και 25 που έχω γράψει τραγούδια να τα ζητάνε σαν τρελή και να με βοηθούν και να επιβιώνω. Γιατί δεν το κρύβω ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε, λέω σκέφτομαι, αν είχα τελειώσει, ρε παιδί μου. Είχαν κάνει ό,τι είχαν να κάνουν και είχαν τελειώσει τον κύκλο τους. Θα έπρεπε να βρω να κάνω κάτι άλλο. Τι να κάνω, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Πραγματικά υπήρχε ένα αποτύπωμα που τότε δεν το αντιλαμβανόμουν. Έτσι. Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα. Τώρα έκατσα και έκανα ένα διαχρονικό τραγούδι. Μπλακίες. Δεν μπορείς να κάνεις διαχρονικό τραγούδι. Εγώ τα έκανα. Δεν το ξέρεις τι είναι διαχρονικό τραγούδι. Αλλά τα τρία πρώτα μου, οι τρεις πρώτοι μου δίσκοι ήταν πάρα πολύ αυθόρμητοι. Και ήταν και κομμάτια, δηλαδή αφού μου λέγανε από την εταιρεία, θυμάμαι από τη Λύρα τότε, μην τα βάλεις όλα. Ας πούμε για το δεύτερο καβάτζα. Και λέω, όχι, όχι, θα γράψω άλλα. Κοιτάξτε, τι λέει αυτός. Και εγώ δεν τα είχα τότε αυτά. Δεν τα είχα, Γιώργο, τα τραγούδια. Μετά τα γέννησες. Ναι, αλλά τι έκανα όμως. Έμενα συνεπής σε αυτό που είχα πει. Γιατί εγώ, σαν ακροατής, είχα πάρει δίσκους. Και εγώ που έπαιρνα δίσκους και αγόραζα. Τα βινίλια τότε. Να μην υπάρχει κομμάτι για πέταμα. Ακριβώς. Ήταν ένα-δύο κομμάτια μέσα που ήταν καλά και μετά τα ακούγα τα άλλα και λέω τώρα αυτά δεν μπορώ. Και λέω αυτό που έπαθα εγώ τότε σαν ακροατή σε κάποιους δίσκους δεν θα το κάνω εγώ στους ανθρώπους οι οποίοι θα με τιμήσουν και θα πάρω το δίσκο μου. Θα τα δώσω όλα. Κάποια κομμάτια βέβαια είναι πιο βραδιφλεγή όσον αφορά την αμεσότητα. Δηλαδή το να φτάσουν κάτω. Συντελεστή είναι το να φτάσουν κάτω. Είναι πιο βραδιφλεγή και είναι και τα βαθύτερα αυτά. Τα άλλα που είναι πιο σουξέ είναι πιο γρήγορα. Εγώ όμως. Έκανα την καλύτερη δυνατή επιλογή τότε, χωρίς να λογαριάσω ούτε καβάτζες ούτε τίποτα, και έβαλα ό,τι είχα και δεν είχα. Αυτά το έκανα στον πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο δίσκο. Περισσότερος μπήγαλης σε λίγο. Φεύγεις και χαρούμενα, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση.
Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χαρούμαι, μια ζωή περιμένω. Μπήγαλης, μέρος τρίτον. Κυρίες και κύριοι, και αυτό το μέρος είναι αφιερωμένο στον άλλο Μπήγαλη, στον άλλο εαυτό του Μπήγαλη, ο οποίος είναι θεατρίνος. Εδώ είναι ο πολιχός, έτσι, δεν έχουμε κόσμος. Ο οποίος είναι θεατράνθρωπος. Ας σου θυμίσω κάτι για να ξεκινήσω, ωστόσο έτσι μια πάσα. Jesus Christ Superstar. Ναι, εντάξει. Σου λέει κάτι? 1979 μου λέει, θέατρο Άννα Μαρία Καλουτά στην Πατησίων, τώρα είναι δυστυχώς σούπερ μάρκετ. Μεγάλη παράσταση. Πλέσας Μάικ Ροζάκης και ο αείμνηστος, καλά και ο Ροζάκης, ο φίλος μου Μάικ, φοβερός μουσικός. Αυτός που διεύθυνε και ήταν, ο Πλέσας έκανε όλη τη μουσική διδασκαλία και τη μετάφραση μαζί με τον επίσης αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Μαλαβέτα. Τον ξέρεις τον Δημήτρη τον Μαλαβέτα. Σκηνοθέτης και ηθοποιός. Εντάξει, μια παράσταση που πιστεύω ότι είναι ανεπανάληπτη. Για το... και η παραγωγή φοβερή, έτσι. Γιατί τότε ο παραγωγός Σταυρολέμης, ο οποίος μετά δυστύχησε ο άνθρωπος, αλλά τότε τα έδωσε όλα. Δηλαδή, μας είχε φέρει χορογράφο από την Αγγλία. Ήταν δηλαδή μια φοβερή εκδοχή, η ελληνική εκδοχή. Το ανέβασμα δηλαδή από πλευράς παραγωγής και μέσων που διατέθηκαν. Και τι έκανες? Εγώ έκανα τον αρχιερέα Άννα. Τον Άννα. Τον Άννα. Λοιπόν, κοίταξε, 17 όργανα ζωντανά, πάρα πολύ δύσκολο έργο και για πρώτη φορά, πιστεύω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, λόγω συνθήκων, αξιοκρατική επιλογή ρόλων. Γιατί ήταν τέτοιες οι μουσικές απαιτήσεις, οι τραγουδιστικές μάλλον απαιτήσεις, που δεν γινόταν. Δηλαδή, αν δεν το έχεις, ναι, δεν μπορούσες δηλαδή εκεί πέρα να βάλουμε το δικό μας. Δεν υπάρχει. Γιατί εκεί απαγορεύεται να αλλάξει και τόνο. Να κατεβάσεις ο Βέμπερ και ο Ράις. Απαγορεύανε να αλλάξει τόνο η κατάσταση. Για χάρη του τραγουδιστή. Δηλαδή, ο Χριστός έχει απάνω που λένε κόντρα ντο. Δηλαδή, το ντο πάνω από τον πεντάγραμμο. Ντο. Είναι η τελευταία νότα του τενόρου. Ή άμα την έχεις, παίρνεις το ρόλο. Παίζεις. Και να παίζεις κιόλας. Δηλαδή να έχεις και το μουσικό, αλλά να έχεις. Αλλά άμα έχεις το μουσικό, προσπαθεί να σε φέρει ο άλλος, έτσι. Αν όμως δεν το έχεις το μουσικό, είσαι τελειωμένος. Γι' αυτό και αποκλείστηκαν και κάποιοι, γιατί είχαν πέσει διάφοροι τότε για να στον Πλέσσα και τα λοιπά και μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Γνωστά ονόματα και έτσι, πολύ μεγάλη καλύτερη, αλλά του λέει, φίλε μου, έχεις εκεί αυτή τη νότα? Όχι, δεν γίνεται. Τρεις μήνες πρόβες, τρεις μήνες, είναι στο θέατρο είναι ένας, τρεις μήνες πρόβες στο φουαγέ του Άννα Μαρία Καλουτά. Φοβερός ανταγωνισμός για να πάρουμε τους ρόλους. Εγώ ανταγωνίστηκα με άλλους 5-6 Άννες και τελικά καταλήξαμε δύο, εγώ και ο... γιατί η πρωταγωνιστική ρόλη έπρεπε να έχουν και αντικαταστάτη, γιατί ναι, είναι πολύ κουραστική. Για κάθε ενδεχόμενο. Για κάθε ενδεχόμενο. Ο αντικαταστάτης ήταν ο Κάλλο, ο Χρήστος ο Κάλλο. Ο Χρήστος. Και εγώ ήμουνα πρώτος Άννας και υπήρχαν αντίστοιχα πρώτος Χριστός, δεύτερος Χριστός, πρώτος Ιούδας, δεύτερος Ιούδας. Η ρόλη γενικά η πρώτη
Λοιπόν, έγινε μάχη για να αποδοθούν οι ρόλοι σωστά σε αυτούς που μια τα λοιπά, σειρά, από μια πλειάδα νέων ανθρώπων τότε, βέβαια, αρκετοί νέοι άνθρωποι. Ναι, ο Τάκης, ο Μπινιάρης, ο Σαμψιάρης, ο Γιάννης. Ο Κείμενος, υπήρχε ένας εκπληκτικός Ιούδας, Κείμενος Βασιλόπουλος, ο οποίος δεν ήταν ηθοποιός, αλλά έπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν όμως τραγουδιστής όπερας. Απίστευτος, έτσι. Και πατάς σανίδι, σανιδένιο εδώ που λέμε, το βάθισμα του πυρός ήταν. Χωρίς όμως να έχω καμία εμπλοκή με το θέατρο, τίποτα. Δεν είχα καμία σχέση μέχρι τη στιγμή, μόνο με τα μουσικά. Λοιπόν, και. Πώς σου ήρθε να πας, ρε παιδί μου, στην Οντισιόν. Την περίμενα, δούλευα με τον Ξενάκη, πάλι με τον Ξενάκη, δούλευαμε στα Καμένα Βούρλα. Και έμαθα. Ότι γίνεται Οντισιόν και του λέω φεύγω. Έφυγα. Γιατί υπήρχαν και κάποια θέματα, ήταν πολύ λαϊκό το μαγαζί αυτό και εγώ τραγούδαγα feelings και πετάγανε κάτι whisky οι άλλοι και μου λέγανε φύγε. Τι να κάνω εγώ τώρα, ήταν λίγο, είχε αργήνει σκυλέ λίγο το μαγαζί, καταλαβαίνεις, και δεν με έπαιρνε και γίνεται και πώς το λένε, οντισιόν εδώ πέρα και το μαθαίνω. Έφυγα νύχτα, Γιώργο. Θυμάμαι είχα ένα φιατάκι 850 και έφυγα από τα Καμένα Βούρλα και γύρισα στην Αθήνα άϊπνος για να είμαι 11 ώρα το πρωί στο φουαγέ του Καλουτά για να κάνω την οντισιόν. Με πήρανε βέβαια αμέσως. Εγώ το έργο το είχα δει 7 φορές στον κινηματογράφο. Του Αντρέ Πρεβέν την εκδοχή που είναι εκπληκτική. Το ξέρα. Και τραγούδισα βέβαια για άλλο ρόλο. Πήγαινα για το ρόλο του Σίμωνα του Ζηλωτή. Αλλά επειδή υπήρχε ένα άλλο παιδί που είχε το φυσίκ, είχε την εικόνα, εγώ πήρα τον Άννα που μου πήγαινε περισσότερο. Και όταν πλέον έπαιξα, γιατί αναγκάζει να παίξει, είναι και υποκριτική η συμμετοχή σου, δεν είναι μόνο τραγουδιστική. Ο Μαλαβέτας, που με ρώτησες πώς έγινε, μου λέει ο Μαλαβέτας, κοίταξε να δεις, εάν δεν πας στη δραματική σχολή θα σε σκοτώσω. Του λέω, Δημήτρη, εγώ τώρα είμαι με τη μουσική. Δεν ήθελα. Με μπλέκεις, του λέω, τώρα μένα, του λέω, πού να τρέχω. Δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, με αυτό που είδα θα πας στη δραματική. Και σηκώνει το τηλέφωνο και παρομητικός, σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει τηλέφωνο το Θεοδωσιάδη. Σχολή. Ναι. Και του λέει, να σου πω κάτι, βέβαια αυτό δεν μου κάνει και καλό, γιατί με κοιτάγανε περίεργα εκεί, λέει, να σου πω, σου στέλνω έναν, ούτε εξετάσεις, τίποτα, δεν χρειάζεται, είναι πρωταγωνιστής σε μένα, ναι. Άκου τώρα, σπρόξιμο, έτσι, αλλά το πίστευε πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Ούτε εξετάσεις ούτε τίποτα, του λέει, τι να εξετάσεις, πρέπει να πρωταγωνιστής ο άνθρωπος, να ξεκινήσει κανονικά κτλ. Χωρίς εξετάσεις. Και πραγματικά έτσι πήγα. Βοήθησε. Η σχολή. Βοήθησε η σχολή, κοίταξε, η σχολή πάντα βοηθάει. Γιατί αρχίζεις και εντάξει, εγώ τώρα δεν ήξερα κιόλας, έτσι δεν είχα, εγώ το παραδέχομαι, δεν είχα και μια θεατρική παιδεία, εκεί γνώρισα έργα, πήραμε κομμάτια, πήραμε αυτό, ψάχτηκα με τον εαυτό μου. Κοίταξε να δεις, οι σχολές δίνουν μέχρι ένα σημείο. Θέλει όμως και ένστικτο. Και ταλέντο. Και ταλέντο, όπως και στο τραγούδι. Mm. Δεν μαθαίνεται τώρα το τραγούδι. Εγώ ας μην έχω κάνει μαθήματα τραγουδιού, αλλά άμα ακούγεις τη μαμά μου και τον μπαμπά μου να τραγουδάνε, θα καταλάβαινες τι έγινε. Από εκεί, είναι γονίδιο. Λοιπόν, ποιος ξέρει τώρα τι γονίδιο είχα και το υποκριτικό, γιατί πραγματικά πήγε καλά το θέμα, δηλαδή, εντάξει, στη σχολή έμαθα, αλλά εκεί που πήγαινα να βγω στο θέατρο, δηλαδή τελειώντας τη σχολή κτλ, ήρθε το I Miss You, Πιγκάλης, το ελληνικό, ξέρεις, ο δίσκος μου αγγλόφωνος, και ήταν φοβερές υποχρεώσεις. Και το τρίτο έτσι το τελείωσα. Δεν μπόρεσα να το τελειώσω. Μετά βέβαια καταργήθηκε. Ήθελα να σταμάτησα για να συνεχίσω μετά και μετά καταργήθηκε η έδρα του ηθοποιού. Και έμπλεξα μετά με τα μουσικά γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Δηλαδή ήταν δύο καρπούγια κατά την ίδια μας χάρη. Είναι λοιπόν μια κρυφή ερωμένη το θέατρο. Ναι, και τώρα έχει γίνει πολύ φανερή τα τελευταία χρόνια. Και πάνω, Ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, αφού τελείωσε η παράνοια της δισκογραφίας, ξέρεις, του δεκαετίας του 90 που εκεί. Σουξέ, του χέρι. Λοιπόν, εκεί δεν είχα χρόνο ούτε να πάω στην τουαλέτα, δηλαδή, πραγματικά ήταν φοβερό, ας πούμε. Πέρασε αυτή η δεκαετία του 2000 που ήταν λίγο περίεργη. Ψαχνόμουν το εξωτερικό, ταξίδια στο Νάσβιλ, στο Τενεσί, για την Κάντρι κτλ. Και το 2007, εκεί ξαναθυμήθηκα το θέατρο, σκάει ένας συμμαθητής μου το σχολείο που ήταν και σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο Άγγελος ο Προβελέγγιος. Και μου λέει, να σου πω, μου λέει, ανεβάζω μια διασκευή, μου λέει, musical, μουσική, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Σε θέλω, μου λέει, να παίξει το στιμόνι, ένα ρόλο κτλ. Μου λέει, έτσι ακριβώς. Και μου λέει, είσαι μέσα, 5 δευτερόλεπτα. Λέω, μέσα. Μέσα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβεις τι έγινε, πρόβες, μεγάλος θείασος έτσι κτλ. Βέβαια, το ανεβάσαμε σε ένα πνευματικό κέντρο. Στο πνευματικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη. Δεν είναι και σε μεγάλο θέατρο. Έχει πολλές φορές σημασία αυτό που ανεβαίνει. Ναι. Η διαδικασία δεν θέλω είναι. Θέλω να πω, δεν μαθεύτηκε. 17 παραστάσεις κάναμε εκεί. Στο πνευματικό κέντρο στο Κορυδαλό, τη Μελίνα Μερκούρη. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε ένα θεατράκι πολύ ωραίο μέσα και εκεί πέρασαμε.
Και εκεί, ναι, αλλά η διαδικασία δεν είναι η μαγεία, το ταξίδι αυτό όλο το... αυτό είναι η μαγεία και έπρεπε, δηλαδή όποιοι με ξέρουν τώρα εμένα έτσι όπως είμαι, να με δεις πώς έβγαινα σε αυτή την παράσταση, γιατί εντάξει τι να σου πω τώρα, θα σου πω μόνο ότι κάποια στιγμή έβγαινα με ένα σουρωτήρι για τα μακαρόνια στο κεφάλι, ας πούμε το έκανα, γιατί είναι μια ομάδα από ερασιτέχνες ηθοποιούς στο έργο του Σέξπιρ, ας πούμε, που οι οποίοι ξέρεις τώρα, οι οποίοι παίζουν και είναι οντυμένοι με ό,τι να είναι. Λοιπόν, μόνο έτσι να με δεις. Εντάξει, αυτό με ξύπνησε. Το 2007 έγινε αυτό. Αυτό με ξύπνησε. Δηλαδή το θέατρο. Και μετά πάλι κοιμήθηκε για κάποια χρόνια. Και μετά το 2014, μετά από 7 χρόνια, μάλλον από το 10 ψαχνόμουν, από το 10, αλλά το 2014 κατάφερα να ανεβάσω ένα δικό μου έργο. Ξεκίνησε δηλαδή να το γράψει κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει δεν ήμουν ικανοποιημένος από τον τρόπο κτλ. Τα σπάσαμε και αποφάσισα και το έγραψα εγώ όλο από την αρχή. Λοιπόν, το 5. Και ανέβηκε στο Χιτήριο, το 14. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία φοβερή, γιατί πλέον ήμουνα και συγγραφέας. Δεν με κάνεις θεατρικό συγγραφέα. Ερμήνευε στον εαυτό σου δηλαδή. Ναι, ερμήνευε στον εαυτό σου. Και εντάξει, μια παράσταση. Εντάξει, βέβαια οικονομικά και στο θέατρο ναι, σε βάζει μέσα μια ζωή. Αλλά δεν το μετάνιωσα. Ήταν μια παράσταση, γιατί μετά την ξανανέβασα την παράσταση αυτή το 17 στο θέατρο Αλκμίνη, με άλλους τοπιούς και άλλη σκηνοθεσία, ο Βίρονος Σοκολάσης. Και ενδιάμεσα το 15 έγινε το μεγάλο μπαμ. Γνώρισα τον Αλμπέρτο Σκενάζη. Με τον Αλμπέρτο δεθήκαμε πάρα πολύ. Αφού λέμε ο ένας τον άλλον και γελάμε, που είναι ατάκα του Μιλιόκα βέβαια, δεν είναι δικιά μας, ο καινούριος παιδικός μου φίλος. Που είναι, καταλαβαίνεις έτσι, ο καινούριος παιδικός μου φίλος. Με τον Αλμπέρτο δέσαμε απίστευτα, έτσι, και εγώ πήγα και τον βρήκα βέβαια με αφρομή το εκείνος και εκείνος. Το θρυλικό έργο του Μουσελά, την τεράστια επιτυχία της ΕΡΤ δεκαετία του 70, εν πάση περιπτώσει και πήγα εκεί πέρα, δεν με ήξερε ο Αλμπέρτο. Δεν ξέρω αν παίζω τίποτα. Του λέω να σου πω, έχω μια ιδέα. Του λέω, μας έφερε σε επαφή κάποιος κοινός γνωστός. Του θεάτρου, του χώρου, αυτός ο κοινός γνωστός, ο Άλεκος ο Πετρίδης. Και, εν πάση περιπτώσει, του λέω, έχω αυτή την ιδέα. Είσαι μέσα. Με κοιτάει για λίγο, μου λέει, είμαι μέσα. Δευτερόλεπτα και μου λέει, είμαι μέσα. Χωρίς να με έχει δει να παίζω ποτέ. Πρόσεξε. Κάνουμε πρόβες, κολλάμε απίστευτα. Φαίνεται την παράσταση, την έχεις δει. Την έχω δει. Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εγώ έτσι από περίεργα του λέω, να σου πω ρε Αλμπέρτο, του λέω. Τότε που ήρθα και σε βρήκα, θυμάμαι σαν μια καφετέρια στο Μαρούσι, και σου πρότεινα εγώ. Εντάξει, με ήξερε σαν μπήγαλη που είμαι με τη μουσική και τέτοια. Και σου προτείνω να παίξουμε ένα έργο που είναι και δύσκολο. Και είμαστε οι δυο μας απάνω στη σκηνή. Είναι και δύο ρόλοι ακόμα, αλλά είναι, ξέρεις, ρόλοι. Είναι ο Σόλα και ο Λουκάς. Πώς είπες ναι, ρε φίλε, του λέω, εσύ, χωρίς να με ξέρεις. Είναι το μάτι σου, μου λέει, αγόρι μου, την ώρα που μιλάγαμε. Είναι το μάτι σου, μου λέει. Και κατάλαβα, μου λέει, ότι κάτι γίνεται με σένα, μου λέει, και το ρισκάρισα, μου λέει, και δικαιώθηκα. Πραγματικά έτσι, με αυτή την παράσταση βίωσα. Γιατί εντάξει, υπάρχει και η πλευρά του θεάτρου, η δύσκολη, ξέρεις, και τα λοιπά. Τα ξέρεις τώρα, εσύ δεν είσαι. Αλλά εκεί βίωσα το καλό, την καλή πρόβα. Πλευρά του θεάτρου. Την καλή πρόβα, την καλή παράσταση. Ο Αλμπέρτο είναι φοβερός και σκηνοθέτης, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τσακωθείς μαζί του. Και σου αφήνει χώρο. Σου αφήνει χώρο, είναι γενναιόδωρος, δεν σήκωσε τη φωνή του ούτε μία φορά. Καταπληκτικά δηλαδή πέρασε, ας πούμε. Όχι πάντοτε, γιατί σε άλλες πρόβες υπήρχαν, σε άλλες παραστάσεις που ήμουν, ξέρω εγώ, εντάσεις και τα λοιπά, τα γνωστά. Τίποτα, δεν κουνήθηκε φίλο με τον Αλμπέρτο και έχουμε δέσει και γι' αυτό τον λόγο στο σύστησα και σένα. Μπα και ψηθεί και το κυνηγήσουμε το θέμα και γίνει. Γιατί ο Προμηθέας πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μου λες. Πότε εκτίθεται πιο πολύ ένας καλλιτέχνης, όταν είναι μπροστά με ένα μικρόφωνο σε μια πίστα αίθουσας τραγουδιού, ή όταν είναι πάνω σε μια σκηνή θεάτρου? Πότε εκτίθεται περισσότερο? Πότε θέλει πιο πολύ οπλισμό, δηλαδή? Είναι δύσκολο να σου το πω, φίλε. Είναι και οι δύο μεγάλες εκθέσεις. Πολύ μεγάλες. Δηλαδή πρέπει, ρε παιδί μου. Γιατί και εγώ μικρός ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί, έτσι, μικρός. Ναι. Πολύ. Εγώ όταν πρωτοβγήκα και έκανα βίντεο κλιπ για πρώτη φορά για να κουνήσω το χέρι μου, γινόταν χαμός. Και τώρα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω, κατάλαβες, δηλαδή, πέρασα από όλα τα στάδια. Εγώ δεν το παίζω ότι από την αρχή ήμουν αποδιώτη. Όχι. Ήμουν πολύ, πολύ φοβισμένος, καταλαβαίνεις. Το θέατρο, αλλά τι έγινε. Όταν νιώθεις ότι θες να το κάνεις αυτό και κάτι συμβαίνει και τη στιγμή, σαν να ξεκαταλαμβάνει ένα
πνεύμα. Ίστρος. Ένας ίστρος, λέει. Και βγαίνεις και εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή φεύγει και η ντροπαλότητα, το άγχος, το τρακ. Το τρακ το έχω στην αρχή κάποτε, στο θέατρο ίσως ενδεχομένως. Στη μουσική τώρα τελευταία έχω, δυστυχώς έχω αναισθητοποιηθεί. Μου λένε από τη δεκαετία των 90. Μα λέει, όταν βγαίνεις λέει δεν έχεις άγχος και τα λοιπά που βγαίνω τώρα, ξέρεις που κάνουμε εκεί, τα παίζουμε τα παιδιά και τα λοιπά. Λέω παιδιά όχι. Το μόνο που μπορεί να με αγχώσει είναι κάτι τεχνικό. Αν δεν δηλαδή, πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, να μην ακούω καλά, ξέρεις, με τη φωνή γιατί κλείνουμε οι τραγουδιστές, ο λαιμός και τα λοιπά. Αλλά να έχω πρόβλημα, εάν είναι οι συνθήκες καλές, να βγω και να κάνω αυτό. Κανένα πρόβλημα. Βγαίνω, συνδέομαι πολύ γρήγορα με τους ανθρώπους και περνάω καλά. Περνάω και εγώ καλά, γιατί είναι διαδραστικό. Ωραία. Και τώρα θα σου πω να μου κάνεις εδώ ζωντανά μια πρόκληση. Πρόκληση? Ναι. Δηλαδή? Θέλω να πάρεις την κιθάρα σου, ναι, και να μου παίξεις, να μου τραγουδήσεις ό,τι παραδοσιακό, ελληνικό ή μικρασιάτικο. Πάλι ελληνικό δηλαδή, αλλά από ποια γωνιά σου εννοώ, δεξιά ή αριστερά της Ελλάδος. Δεν έχω κάτι στο ρεπερτόριο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν θα το πάρεις από το ρεπερτόριο, θα το πάρεις από εκεί που πας και ψωνίζεις μελωδίες. Θέλω ένα φυσικό ταξίμι. Μου είπες για τα παραδοσιακά, έτσι. Λοιπόν, όλα είναι ένα καμιά φορά. Η πεντατονική κλίμακα, που είναι η κλίμακα των blues, είναι και επιρώτικη ταυτόχρονα. Δηλαδή. Τα πλήθη εδώ. Τα πλήθη εδώ. Τα σκήθηκα στον έσχατο τον τόπο. Που γύρω γύρω κατοικούν απ' τη νεότη μνήμη.